Maurício, eu vim na vida por um favor. Are we all here? Yes. No. No, who's missing? Me. Only me. My brain. My Vera. 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 Tus padres no más. ¿Tienes que estos pianos? La tercera es más amigasía. Στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ελπίζω το σοφίσα. Ελπίζουμε να βρείτε το θέμα ενδιαφέρον. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε και προσκαλεσμένες και τυχαίες παρουσίες. Θα σας την παρουσιάσουν, θα τα δείτε όλοι στην παρουσία. Hello, we are the students of the 5th grade English intensive course. This year, we decided to join the Roots and Shoots program of Jane Goodall's Institute. In this program, teams from all over the world work on projects that are relevant to the environment, the human society, or animals. Before presenting our project to you, we would like to introduce Mrs. Dubica, who is going to present Jane Goodall and her work to you. We actually met Dr. Goodall on December 16th when she visited Greece, and we had the chance to present our project to her. Γεια σας, είμαστε μαθητές της 5ης τάξης του εντατικού τμήματος στα αγγλικά. Φέτος αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο Roots and Shoots πρόγραμμα της Jane Goodall. Σε αυτό το πρόγραμμα, ομάδες από όλο τον κόσμο εργάζονται για τα έργα που είναι σχετικά με το περιβάλλον, την θαλομύχλη, την ανθρώπινη κοινωνία ή των ζώων. Πριν από την παρουσίαση του έργου μας σε εσάς, θα θέλαμε να σας συστήσουμε την κυρία Δουβίτσα, που θα μας μιλήσει για την Jane Goodall και το έργο της. Στην πραγματικότητα συναντήσαμε την Dr. Goodall στις 16 Δεκεμβρίου όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εργασία μας σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουτσουκού που με κάλεσε, την ελληνική παιδεία και φυσικά την ομάδα που του ξεσούν της ελληνικής παιδείας. Λοιπόν, βασικά το πρόγραμμα Roots and Shoots ξεκίνησε από την Dr. Jane Goodall, η οποία η ίδια είναι αυτή η οποία ανακάλυψε ότι ο χιμπατζής έχει παρόμοιες συμπεριφορές με τον άνθρωπο και προσωπικότητες, το οποίο όταν αυτό βρέθηκε να το ανακαλύψει, όλοι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τα ζώα δεν έχουν αισθήματα, δεν έχουν προσωπικότητες, δεν αισθάνονται. Πόσοι από εσάς έχουν κατοικίδιο? Είμαι σίγουρη ότι όσοι ζείτε με κατοικίδιο καταλαβαίνετε ότι ναι, καταλαβαίνω πολλά περισσότερα πράγματα από ότι κάποιος θεωρεί ότι δεν υφίσταται. Οπότε θεώρησα ότι ο στιγμή που την ενδιαφέρει να προστατεύσει τους χιμπατζής, γιατί είναι τόσο ξεχωριστά πλάσματα, τι κάνουμε, και σήμερα που είναι 83 ετών, προσπαθεί να αφυπνίσει τον κόσμο και να εμπνεύσει τους νέους, ώστε να κάνουν μια θετική αλλαγή. Όχι για τους χιμπατζήδες μόνο, για το περιβάλλον, για την κοινότητα την οποία ζουν και οι ίδιοι. Γιατί αν κάνεις μια μικρή αλλαγή στην κοινότητά σου, αυτό έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο να μπορέσει να ενώσει όλες τις θετικές αλλαγές μαζί και να γίνει μια θετική αλλαγή παντού. Γιατί όλοι συνδεόμαστε. Οπότε το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να κινητοποιήσει παιδιά και νέους κυρίως να βρουν πρακτικές λύσεις σε πράγματα τα οποία δεν τους αρέσουν στην κοινότητα που βρίσκονται. Μπορεί σε μια κοινότητα
την οποία είναι το σχολείο σας, πραγματικά να είναι ιδανικές οι συνθήκες. Αλλά πάντα, αν το ψάξετε περισσότερο, πάντα θα υπάρχει κάτι που να την έχει βελτιώσει. Γι' αυτό και τα παιδιά μπορούσαν και σκέφτηκαν να κάνουν την ενημέρωση για την Χαλομίχλη. Το θετικό είναι ότι μπορεί να γίνεται όλοι μέλη. Μπορεί να συμμετάσχουν σε ένα project Roots and Shoots, όχι μόνο παιδιά, μπορεί να συμμετάσχουν και οι γονείς τους. Μπορεί κάποιοι άλλοι συγγενείς που μπορούν να βοηθήσουν με κάποιον άλλο τρόπο ή σχετίζονται με το project. Μπορεί να είναι κάποιος επιστήμονας και να μπορέσει να δώσει τις γνώσεις του. Το πρόγραμμα χωρίζεται από 4 στάδια. Επειδή ακριβώς σας λέμε ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να σκεφτείτε τι σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε και αυτό να το φέρετε εις πέρας. Ουσιαστικά σας δίνουμε κάποια βήματα τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν να γίνει αυτό πιο εύκολο. Το πρώτο είναι να ενθουσιαστείτε με αυτό που θα κάνετε. Αν ακούσετε και μάθετε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν μια θετική αλλαγή, μπορεί να είναι και ίδια η Dr. Woodall, μπορεί να είναι και άλλοι άνθρωποι, ακτιβιστές, πραγματικά αφιερώνουν χρόνο, όχι απαραίτητα χρήματα, σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Το επόμενο στάδιο είναι να χαρτογραφήσετε την περιοχή σας. Θα παρατηρήσετε έτσι πράγματα τα οποία δεν είχατε παρατηρήσει νωρίτερα, τα οποία ναι, θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ακόμα και ένα στάδιο ανακύκλωσης. Που είναι σημαντικό να κάνω ανακύκλωση. Είναι σίγουρο ότι γίνεται με σωστό τρόπο η ανακύκλωση στη γειτονιά μου. Μήπως πετάνε και άλλα απορρίμματα μέσα σε αυτό το οποίο δεν είναι για την ανακύκλωση. Λέω παραδείγματα. Ακόμα και αν φροντίζουν κάποιοι άνθρωποι τα δέσποτα της γειτονιάς, είμαστε σίγουροι ότι έχουν μια επαρκή φροντίδα. Αν αρρωσταίνανε, πραγματικά θα νοιάζονταν κάποιος ή θα υπήρχε μια φιλοσοφική να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί άμεσα και να μπορέσουν να βοηθηθούν. Το επόμενο, από τη στιγμή που παρατηρήσετε όλα τα προβλήματα που υπάρχει σε μια περιοχή και ψηφίσετε, καταλήγετε στη μία δράση που θα φέρετε εις πέρας και προσπαθείτε να δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε να κινητοποιήσετε όλη την κοινότητα. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο, όχι μόνο η ομάδα σας η οποία θα ενδιαφερόταν για αυτό το project, και να μπορείτε να το φέρετε έτσι εις πέρας. Και στο τέλος είναι το στάδιο του εορτασμού που κάνουμε σήμερα, τα οποία τα παιδιά νιώθουν υπέροχα που έκαναν τη δράση αυτή, που ενημερώθηκαν και έμαθαν για το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και θέλουν να το γνωστοποιήσουν και σε εσάς. Θα σας πω τώρα κάποια άλλα project που έχουν κινήσει στο εξωτερικό και τα οποία μπορεί να εμπνεύσουν κάποιους από εσάς και να παραδειγματιστείτε. Μια τάξη σκέφτεται κοινωνιστή σε ένα άγριο ζώο. Στην Ελλάδα δεν απαραίτητο να γίνει αυτό, αν και ο Αρκτούρος κάνει εικονικές υιοθεσίες. Θα μπορούσε όμως μια ολόκληρη τάξη να υιοθετήσει εικονικά ένα σκυλάκι από το καταφύγιο, το οποίο βρίσκεται μήνες στα αζύπητα και δεν μπορεί να βγει από το δικό του σπίτι. Μια άλλη ιδέα είναι όσα σχολεία κάνουν σχολικούς λαχανότυπους, μπορούν ό,τι παράγει αυτός ο λαχανότυπος να δοθούν σε εθελοντές οι οποίοι περιθάλπουν πουλιά τα οποία παρατάνε οι διοκτήτες τους. Γιατί μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά δεν παρατάνε μόνο σκυλιά. Πολλοί άνθρωποι παρατάνε και τα κουνέλια. Επίσης κάτι άλλο, ακόμα και δεν υπάρχουν αδέσποτα ζώα στην γειτονιά. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι ότι ακόμα και τα δεσποζόμενα πολλές φορές δεν περνάνε καλά, κακά ψέματα. Άμα είναι κάποιο ζώο κλεισμένο με τις ώρες στο μπαλκόνι, σε μια ταράτσα μόνο του, δεν περνάει καλά. Μπορεί να βγει λοιπόν και ένα οδηγό ευζοία και να ενημερώσει την κοινότητά τη τι είναι αυτό που κάνει ένα σκύλο, μια γάτα να ζουν ακόμα καλύτερα. Είναι παραπάνω βόλτες, είναι απαραίτητο να κινηθεί. Τι είναι από όλα αυτά, είναι ίσως μια καλύτερη ποιότητα στροφή. Έγινε μια δράση, ένα τσενσούτ, στοιχείο για το θέμα των αδέσποτων. Και τα παιδιά εκεί αποφάσισαν να κινητοποιήσουν την κοινότητά του κάνοντα ένα animation video. Τώρα, επειδή αυτή η δράση είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουν το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα περιμένουν. Μια άλλη δράση που σκέφτηκα ήταν παρατήρησαν ότι γίνονταν μεγάλη σπατάλη τροφή με το σχολείο του, οπότε αποφάσισαν να κάνουν ένα project κομποσιοποίηση. Και τελικά, στη συνέχεια, μπόρεσαν και παρατήρησαν ότι όντως τα σκουπίδια που παράγονται ήταν πάρα πολύ λιγότερα από πριν ξεκινήσει αυτό. Και τελικά το σχολείο ξεκίνησε να κάνει ένα τέτοιο project. Επίσης, κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει είναι να μειωθούν τα πλαστικά ή χρήση των πλαστικών στο σχολείο μας. Στην εικόνα αυτή, αν δείτε το πρώτο μπουκάλι, έχει μέσα μια πλαστική σακούλα. Και στο δεύτερο είναι μια μέδουσα. Η αλήθεια είναι, σκεφτείτε ότι μια θαλάσσια χιλώνα, η οποία είναι η αγαπημένη στροφή, είναι οι μέδουσες, πόσο εύκολα θα μπορούσε να μπερδέψει μια πλαστική σακούλα και τι πρόβλημα θα μπορούσε να τη δημιουργήσει. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι αυτό μια αφορμή για να ενημερώσει τον κόσμο για τη χρήση των πλαστικών. Μια επίσης πολύ πρωτότυπη ιδέα ήταν να μπορέσουν τα παιδιά να φτιάξουν μια σειρά, μίνι επεισόδια μεταξύ τους, με παιδιά από άλλες χώρες. Οπότε ουσιαστικά, ναι, μεν γίνονταν κάποιες δράσεις
διαζώσεις προσωπικά στην αυλή του σχολείου, αλλά μπορούσαμε μετά να συνεχιστεί αυτή η σειρά συμμετέχοντας με παιδιά μέσω Skype και κάνοντας διαλόγους και συνεδέξεις. Οπότε αυτό ουσιαστικά ήταν ένας τρόπος να συνδεθούν τα παιδιά μεταξύ τους και να νιώσουν ότι συνδέονται πολύ περισσότερο και να αλληλεπιδράσουν. Κάτι πολύ πιο απλό, εδώ βλέπουμε και τις αφήσεις που κάνει αυτή η σειρά συγκεκριμένη. Κάτι πιο απλό που θα μπορούσε να γίνει για να γνωρίσετε παιδιά ή στις ίδιες ηλικίες με εσάς και να μάθετε για τις συνήθειές τους, ήταν μέσω Skype να βρείτε, να συνδεθείτε με ένα μέσο σχολείο από κάποια άλλη χώρα και να μπορέσετε να αλληλεπιδράσετε. Τώρα, κλείνοντας, χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά ασχολήθηκαν με το θέμα της Αθανομήτης, γιατί πιστεύω ότι όντως ζείτε σε μια αρκετά ψυχρή περιοχή του Διακανοπεδίου, οπότε το τζάκι πρέπει όντως να έτυγε αρκετά φέτος το χειμώνα που ήταν δύσκολες συνθήκες. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η σκέψη τους να σας ενημερώσουν γι' αυτό. Θα ακούσουμε τώρα κάποια πράγματα για τη δράση τους και ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Window. This is a picture of Marushi. Where do you think this smoke comes from? Have you ever had breathing problems on days that this smoke is very thick? Has it happened to you to feel a bad smell in the air? So, this is the problem we are going to talk to you about today. At Marushi, there is a white cloud of wood smoke from the fireplaces, which is so thick that reduces visibility during the night. Air pollution damages our health, our crops, our property, and our environment. Στο Marushi υπάρχει ένα μεγάλο σύννεφο από καπνό που προκαλείται από την καύση ξύλινου στα τζάκια, το οποίο είναι τόσο φυτικός που μειώνει τη ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μόλυνση του αέρα καταστρέφει την υγεία μας, τις οργές μας, την περιουσία μας και το περιβάλλον. Many people think that burning wood is better for the environment since wood is a renewable resource. The truth is that wood burning is not environmentally friendly. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως το κάψιμο του ξύλου είναι καλύτερο για το περιβάλλον, επειδή το ξύλο είναι μια ανανεώσιμη πηγή. Η αλήθεια είναι πως το κάψιμο του ξύλου δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Wood smoke contains many chemicals and hazardous metals. Medical studies have linked air pollution with lung cancer, heart attacks, high blood pressure, asthma and even brain damage. Ο καπνός του ξύλου περιέχει πολλά χημικά και επικίνδυνα μέταλλα. Χημικές μελέτες συνδέουν τη μόλυνση του αέρα με τον καρκίνο του πνεύμονα, τις καρδιακές προσβολές, την υπέρταση, το άσθημα, ακόμα και κεφαλικές βλάβες. Of course, it's best to avoid burning wood for the benefit of our family, our neighbors and the environment. But if we must, we should take steps to limit the exposure to the air pollution. Βεβαίως, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε να καίμε ξύλα για το καλό των οικογενειών μας, των γειτόνων μας και του περιβάλλοντος. Αλλά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, πρέπει να κάνουμε κάποια μέτρα που περιορίζουν τη θέση μας σε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Burn clean hot fires with plenty of air. Build small fires. Ανάψτε καθαρή φωτιά σε μέρους που αερίζεται αρκετά. Ανάψτε μια μικρή φωτιά. Never burn painted wood, plastic, wrapping paper or other garbage.
Ποτέ μην καίει τα βαμμένο ξύλο, πλαστικό, αρτυπερκυλίγματος ή σκουπί. Clean small fires release less harmful substances and reduce the danger of our health. Good that is covered with color, plastic or colored paper, as well as other toxic material when burned produce hazardous smoke. Poor dry hardwood which produces less smoke. Store wood in a dry, covered area. Να καίτε μόνο στεγνά ξύλα που παράγουν λιγότερο καπνό. Να αποθηκεύετε τα ξύλα σε στεγνά σκεπασμένα σημεία. When the wood we burn is yet it produces more smoke, increasing their pollution. So we must keep the wood we intend to use in the dry places protected by humidity. Keep your fireplace and wood stove clean. Να καθαρίζετε το τζάκι ή την ξυλόσοβά σας. Be sure your house is well insulated. Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας είναι καλά φωνωμένο. Dress warmly. Ντυθείτε ζεστά. When the fireplace is clean, the smoke that comes out of it can be also clean. When our house is well insulated and we dress warmly, when we're at home, we need to burn our fireplaces less and this way to protect the atmosphere. We need to take immediate measures to protect ourselves and the environment for now and for the future generations. Χρειάζεται να πάρουμε άμεσα μέτρα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το περιβάλλον για το παρόν, για τις επερχόμενες γενναίες. This was our presentation about the wood smoke over Amarusi. We have to do something immediately for all these problems that hurt our environment. We hope you help this message to be transferred to your parents. We also give out leaflets relevant to this problem with suggestions about solving it. Thank you for accepting us in your school today. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας για την εθαλομίγλη από τα τζάκια στο Μαρούσι. Πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα για όλα αυτά τα προβλήματα που βλάπτουν το περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί στους γονείς σας. Ακόμη, μοιράζουμε φυλάδια για το θέμα μας με προτάσεις για τη λύση. Σας ευχαριστούμε που μας αποδεχτήκατε στο σχολείο σας σήμερα. Να σας δώσουν τα φυλάδια που έχουμε. Θα θυμόμαστε απ' έξω, δεν χρειάζονται. Ευχαριστούμε πολύ.